2013 ολοκληρώθηκε μια διαδικασία όσον αφορά την εκτελεστική επιτροπή του συνδέσμου και τον ειδικό διαπραγματευτικό σύνδεσμο. Απεδείχθη αυτό που εμείς επικοινωνούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοκράτησης, ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει ουσία, ότι είναι μια διαδικασία η οποία ενδεχόμενα να θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα τόσο για την περιοχή μας, αλλά και γενικότερο. Εμείς καταθέσαμε τις προσφυγές που έχουμε κάνει τόσο για τα Άνω Λεώσια όσο και για τη Φυλή, τις προσφυγές δηλαδή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πήραμε τα υποτιθέμενα τεύχη, δηλαδή πήραμε αυτό που περιγράφει μια διαδικασία υποτυπώδη, μια διαδικασία που ουσιαστικά, όπως είπα και προηγούμενα, δεν μπορεί να παράξει κανένα έργο. Καταθέσαμε επίσης να μας δοθούν, τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και πιστεύω να μας δοθούν έγκυρα έτσι ώστε να κάνουμε την αντίστοιχη προσφυγή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που έχουμε κάνει σαν περιοχή. Καταθέσαμε επίσης μήνυση και πιστεύουμε ότι θα ακολουθεί η διαδικασία του αυτόφορου, αν πραγματικά θέλουν να τηρούνται οι νόμοι. Καταθέσαμε δηλαδή μήνυση κατά της Επιτροπής και κατά όλων των αρμόδιων, οι οποίοι είχαν την ευθύνη να μας δώσουν τα τεύχη δημοκράτησης και δεν μας τα έδωσαν μέχρι σήμερα. Ο πυρήνας του ζητήματος, είπαμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα, θα μας βγουν μπροστά τους για πάρα πολλά χρόνια, αν πραγματικά έχουν το θάρρος να συνεχίσουν το ανοσιούργημά τους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έχουμε σχεδιάσει όλα τα επόμενα βήματα. Ο πυρήνας του ζητήματος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν μπορεί μια περιοχή, δεν μπορεί ο Δήμος Φυλής, δεν μπορεί η Δυτική Αττική να δέχεται το 90% των απορριμμάτων της Αττικής και το 40-45% της υπόλοιπης Ελλάδας. Το έχει δεχτεί για τα προηγούμενα 50 χρόνια, δεν μπορεί να το δέχεται για πάντα. Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι μπορούμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε μόνο μία δράση τοπικού χαρακτήρα και προς αυτή την κατεύθυνση θα στοχεύσουμε τους αγώνες μας στο επόμενο εκλογικό διάστημα. Το επόμενο ραντεβού πρέπει να ξέρετε ότι θα είναι στον χώρο του ΚΙΤΑ. Σας ευχαριστώ πολύ.